Νίκο, να πάμε στο άλλο μέτωπο. Τι γίνεται? Ποιο από όλα τα μέτωπα? Πάμε ΣΥΡΙΖΑ να ξεκινήσουμε από ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Κασελάκη. Κοιτάξτε, ο κύριος Κασελάκης έδωσε δύο συνεντεύξεις αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θα έλεγα ότι βασικό στοιχείο επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Επίθεση διαφόρων ειδών. Η μία επίθεση είναι αυτή η επίθεση πολιτική. Είπε χαρακτηριστικά στη Real News, στην συνέντευξη που έδωσε και δημοσιεύτηκε χθες, ότι περιμένει ουσιαστικά από τον κύριο Τσίπρα να δίνει το καλό παράδειγμα στην ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ, ως πρώην πρωθυπουργός και ως πρώην ηγέτης του χώρου. Το οποίο λέει στον Τσίπρα ότι εσύ ως πρώην ηγέτης του χώρου πρέπει να είσαι το καλό παιδί. Πρέπει να είσαι το καλό παράδειγμα. να δίνει το καλό παράδειγμα, ναι. Ότι δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχουν, αυτό δεν το είπε ευθέως, το υπονοεί, δεν πρέπει να υπάρχουν καταστάσεις υπονόμευσης. Δηλαδή, ναι. Ο Τσίπρας της σύντριγκας και των μαύρων, σύμφωνα με τον κύριο Κασελάκη, πρέπει να είναι το καλό παράδειγμα. Όσον αφορά τα μαύρα, πρέπει να σου πω ότι έκανε μισό βήμα πίσω ο κύριος Κασελάκης. Ότι εγώ έχω πει ότι αυτά δεν αφορούν ποτέ τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από όσο ξέρω για την εποχή μου δεν υπήρχαν μαύρα. Ποια εποχή του? Τώρα. Είναι 10 μήνες. Είναι, σας είπα, μισό βήμα πίσω. Αυτό όσον αφορά τον. Βασικά τι κάνει ο κύριος Κασελάκης? Φτιάχνει έναν εσωτερικό εχθρό. Όσο ο κύριος Τσίπρας, γιατί είναι win-win situation. Είναι λάθος εχθρός ο Τσίπρας. Μήπως με τα μαύρα ταμεία και με όλα τα. Θα σας πω τι γίνεται. Αφήνει διαρκώς υπόνοιες. Έτσι. Έτσι. Άρα τι μαζεύει? Άρα, όχι, αυτό λέω. Αφήνει. Ότι αφήνει και θα σας πω και στο κομμάτι το διαχειριστικό, παύλα οικονομικό. Αφήνει διαρκώς υπόνοιες, ναι. Και λέει, περιμένω τον κύριο Τσίπρα να δίνει το καλό παράδειγμα. Όσο δεν μιλάει ο κύριος Τσίπρας, δουλεύει αυτή η θεωρία περί υπονόμευσης. Μπράβο. Αν μιλήσει ο Τσίπρας, που αν μιλήσει δεν θα τα πει κιόλα καλά για τον κύριο Τσίπρα, θα πει, να ο υπονομευτής. Άρα καταλάβατε, φτιάχνει ένα κλίμα. Άρα τι φτιάχνει? Φτιάχνει δηλαδή ένα αδιέξοδο, ένα τεχνητό αδιέξοδο στον Αλέξη Τσίπρα. Ναι, έτσι. Ναι, εντάξει. Βέβαια, αν τελικά ο Τσίπρας μιλήσει, μπορεί να μην του αρέσει τον κύριο Κασελάκη αυτό. Συμφωνώ. Σήμερα θα πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών ο κύριο Κασελάκη να ενημερωθεί από τον κύριο Δεκάκη. Πολλοί αρχηγοί θα πάνε για όλε τι τελευταίε. Για το Κυπριακό και για το Κυπριακό. Το δεύτερο τώρα που θέλω να πω όσον αφορά τον κύριο Κασελάκη. Να πηγαίνει σε γάμους εφοπλιστών και να την πέφτει στον Τσίπρα. Είναι λίγο περίεργο. Δεν είναι πολύ σιριζέικο. Για πες μας τη δεύτερη. Πολλοί είπαν μάλιστα ότι επέλεξε να κάνει αυτή την κοινωνική, να έχει αυτή την κοινωνική δραστηριότητα όταν έχει τεράστια οικονομικά προβλήματα από τα οποία εξαρτώνται. Μπορεί να επηρεάσουν μάλλον και, και πολλούς εργαζόμενους στο κόμμα. Ακούστε μια κριτική. Ναι. Στο Περτούλη είχε πάει, έτσι πρέπει να σας πω. Ναι, και είναι ο δεύτερος γάμος που πηγαίνει εφοπλιστή. Ναι, σωστά. Okay. Σωστά. Εντάξει, υπάρχουν και αυτές οι υποχρεώσεις. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα, το διαχειριστικό, το Σπίρτζι ετοιμάζεται να φάει. Το Σπίρτζι ετοιμάζεται να το φάει. Καλά, υπάρχει αυτή. Είπε μάλιστα και ο ίδιος, ακριβώς εκεί θέλω να πάω, στην άλλη συνέντευξη που έδωσε στο Talk Radio. Στην οποία κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα για όλα τα δεινά που έχει αυτή τη στιγμή τα διαχειριστικά. Ξανά πάλι. Δηλαδή λέει ότι 15 χρόνια ήταν πρόεδρος, άρα αυτός έφτιαξε αυτή την κατάσταση. Έκανε ανοίγματα ο ΣΥΡΙΖΑ ανάμεσα στις δύο εκλογές, ενώ ήξερε ότι θα χάσει τα λεφτά και έκανε ανοίγματα. Όποτε μπορεί τον καρφώνει τώρα. Ακριβώς. Και βάζει και ένα θέμα. Και βάζει και το θέμα. Ένα πράγμα για να βγει να μιλήσει. Και βάζει και θέμα διαφημιστικής σύμβασης της Αυγής με άλλο επιχειρηματικό όμιλο. Άρα τι κάνει πάνω σε αυτό που λέγαμε, Άννα. Έρχεται και ξαναφύνει υπόνοιες. Και όχι μόνο ότι δεν ήταν καλός διαχείρισης ο Τσίπρας, ότι μπορεί να υπάρχει λίγο διαπλοκή. Ο Στέφανος είναι όλο εχμές. Λοιπόν, να πούμε ότι κατά πάσα πιθανότητα αύριο ανακοινώνει η κυρία Διαμαντοπούλου την υποψηφιότητά της. Το έχεις πει εδώ και πάρα πολύ. Ναι. Το ρεπορτάζ μου λέει ότι θα ανακοινώσει, κύριε Διαμαντοπούλου. Ωραία. Τι να σας πω, να αλλάξω. Στον Πασόκ, τι θέλετε. Όσον αφορά την κυρία Διαμαντοπούλου, πρέπει να σας πω ότι κυκλοφορεί ότι έχει πάρει ένα σωρό τηλέφωνα. Ότι έχει πάρει πρώην νυν. Ποιο? Η κυρία Διαμαντοπούλου. Έχει πάρει τηλέφωνο.